φανταστήκατε, ωραία. Και φανταστείτε ακόμα ότι όλα τα έξοδα, φαγητά, ποτά, τσιγάρα, καφέδες, αναψυκτικά, εφημερίδες, κανένα σάντουι στον δρόμο, όλα πληρωμένα από εμάς. Από εμάς. Το φανταστήκατε? Ναι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε εσάς για την εκπομπή σας. Είναι φανταστική. Υπερβολές, αλλά έτσι είναι. Αυτά λοιπόν θα συμβαίνουν κάθε Σάββατο βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα. Δείτε όμως τώρα κάτι άλλο, αλλά εξίσου συναρπαστικό με όλα αυτά που γίνονται εδώ και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Με τη σερ. Πάμε για άλλα. Και να πάρω όμως, να πάρω την Πάμελα, να πάρω την Ναόμη, να πάρω το Λεβέντι. Το βρήκα. Θα πάρω τη Μισελ Πφάιφερ. Πού την έχω όμως γραμμένη? Τι είναι αυτό? Α, στο πφου. Pfeiffer. Oh, God. Didn't somebody turn the machine on? No, somebody didn't, because I'm supposed to do it. Galinaris, good morning. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Πιστεύω να κατάλαβες ποιος είμαι. No, I do too know who this is. How did you get my number? Όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει. Ξέρεις γιατί σε πήρα? Γιατί είμαι μόνος μου. I'm really surprised you'd be left alone all morning. Καθόλου περίεργο. Χώρισα με τη Σερ πριν από λίγο. I don't believe you. Κι όμως χώρισα. Θέλω να σε δω οπωσδήποτε. Okay, well, I'll see what I can do. Α, όχι, θα δεις, όχι, θα δεις. Πες μου, ναι ή ου. Ου. Λοιπόν, θα έρθεις στο σπίτι μου σήμερα το βράδυ. Θέλω να μου απαντήσεις με ένα ναι ή με ένα yes. I'll be over as soon as I can. Μόλις μπορέσεις, καλά. Άντε ρε Βλάση, τι έγινε με εκείνο το κλαμπ σάντουιτς? Έρχεται! Έτοιμο και το κλαμπ σάντουιτς! Αχαλά! Sharon Stone, Claudia Schiffer. Μπα, δεν βλέπω φως. Άσε, θα πάρω την Τζούλια Ρόμπερτς που είναι και εύκολη. Θα της δώσω και ένα χαρτζιλίκι που την έχω γραμμένη αυτή στο τάφ. Τσάκωνας, τζαβαράκια, Τζούλια Ρόμπερτς. Να την πάρω στο ξενοδοχείο ή στο κινητό? Στο ξενοδοχείο.
είμαι. Να σου πω, με το που θα τελειώσω το σόου, γουστάρεις να έρθω να σε πάρω, να πάμε καμιά τσάρκα, να κάνω κι εγώ το κομμάτι μου, να βγάλεις κι εσύ το κατητή σου. Where are you taking me anyway? Καταρχήν θα πάμε να τρελικώσουμε κανένα κοψίδι στα βλάχικα στη Βάρη. Μετά θα πάμε να ανοίξουμε καμιά φιάλη στο γκάζι, να κάνουμε κεφάλι. Και αργά το πρωί χτυπάμε κανένα πατσαδάκι ψιλοκομμένο να έρθουμε στα ίσα μας. Μετά ξέρεις. Και θα πάρεις και μια ταλιρούπα για τον κόπο σου. Λοιπόν, θα σε περιμένω στο σαλόνι κατά τις 11. I'll meet you in the lobby, but only because you're paying me to. Το ξέρω. Άντε, γεια. Αμάν. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Ξέχασα να σου πω ότι το show σκίζει. Yeah! Έπαθα μια πλάκα βέβαια στην πρώτη μου εμφάνιση. Μπήκε το πόδι μου στο σκαλί. Αλλά τώρα που θα ξαναβγω δεν την ξαναπατάω. Θα κατέβω τσουλιθρώντας από την κουπαστή, όχι από τις σκάλες. Είδες ότι είναι καλύτερα έτσι. Έχεις δίκιο. Θα πάθουν πλάκα, σου λέω. Απ' αλλού θα με περιμένουν και απ' αλλού θα τους βγω. Άντε, γεια. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ένα σόου σαν κι αυτό δεν θα μπορούσε να μην έχει στην πρώτη εκπομπή τον κορυφαίο των κορυφαίων. Τον πρώτο των πρώτων. Τον ένα των ένων. Και καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει Νότης Φαγκαράκης. Με φόντο την ορχήστρα και τη φωνή ρεκλάμα επάνω σε μια πίστα τις ώρες μου περνώ. Μπορεί να είναι φίρμα ακόμα και ο Σάκης, όμως δεν πρόκειται ποτέ να γίνει Σφακιανάκης. Σφακιανάκης θα πει τσιχλαμπότες γυαλί, φαβορίτα μεγάλη. Σφακιανάκης θα πει να πουλάς σε CD όσα πουλούν όλοι οι άλλοι. Σφακιανάκης θα πει να αγαπάς και να δέρνεις και χοντρά να τα παίρνεις. Σφακιανάκης θα πει να αγαπάς και να δέρνεις και χοντρά να τα παίρνεις. Ας με χειροκροτήσουν αυτοί που με κοιτάνε, όμως να μην χορέψουν γιατί γλωτσές θα φάνε. Δεν θέλω ιστερίες, εγώ δεν είμαι Σάκης. Πάρτε το πια χαμπάρι, εγώ είμαι Σφακιανάκης. Σφακιανάκης θα πει τσιχλαμπότες γυαλί, φαβορίτα μεγάλη. Σφακιανάκης θα πει να πουλάς σε CD όσα πουλούν όλοι οι άλλοι. Σφακιανάκης θα πει να αγαπάς και να δέρνεις και χοντρά να τα παίρνεις. Σφακιανάκης θα πει να αγαπάς και να δέρνεις και χοντρά να τα παίρνεις. Το φαινόμενο
φαινόμενο Νότης Φαγκανάκης, λοιπόν, μαζί μας απόψε. Αλήθεια, Νότη, πώς αποφάσισες να γίνεις τραγουδιστής? Άκου, Σούλη. Σούλη δεν σε λένε? Όχι, δεν πειράζει, εγώ θα σου λέω Σούλη. Κοίτα, δεν αποφάσισα εγώ, η φύση το αποφάσισε. Για μένα, ο τραγουδιστής γεννιέται, δεν γίνεται. Πω, πω, τι μόρφωση είναι αυτή, ρε. Γιατί ο τραγουδιστής δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Βγαίνεις και καταθέτεις την ψυχή σου. Ο άλλος από κάτω που έρχεται να σ' ακούσει... Καλά, ε! Πολύ ψαγμένο το άτομο! Να ακούσει ένα τραγούδι, να σκεφτεί τη δικιά του... Εγκόμενα που αγάπησε... και να αισθανθεί ότι υπάρχει μόνο για αυτήν. Ρε Βλάση, ήρθε στη μοίρα μου! Και τη δικιά μου! Ναι, τότε αυτή τα είναι η δικιά μου! Έρχεται φτιαγμένος και θέλει μέσα από τα τραγούδια... που αγαπάει... Καλό! Πάντως εγώ, από τη μέρα που γεννήθηκα, τραγουδάω. Και σε όλες τις φάσεις της ζωής μου τραγούδαγα. Το ξέρω. Έχουμε κάποια βίντεο από τα παιδικά σου χρόνια που το αποδεικνύουν. Θέλεις να τα δεις? Τα βλέπω. Εδώ είναι 1-2 μέρες μετά τη γέννησή μου. Γεννήθηκα έτσι, με πολύ τρίχα. Πεινάει το μωράκι μου. Πεινάει το μωράκι μου. Έλα, μωράκι μου. Πεινάει το μωράκι μου. Πεινάει. Πρώτη φορά θυλάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου. Πάντου φωνάζω, άρχισε η διατροφή μου. Πρώτη φορά που πίνω, εγώ λάλα στη ζωή μου. Τούτη είναι η μητέρα η δική μου. Πρώτη φορά θυλάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου. Πάντου φωνάζω, άρχισε η διατροφή μου. Πρώτη φορά που πίνω, εγώ λάλα στη ζωή μου. Τούτη είναι η μητέρα η δική μου. Εδώ είμαι σε ηλικία 9 χρονών, στην Αλάνα της γειτονιάς μου. Εκεί την έβγαζα όλη μέρα, στην Αλάνα. Γι' αυτό έγινε Αλανιάρης. Τότε είχα φάει και την πρώτη μου καψούρα, με τη Σουλτάνα. Με την μπάλα κατεβαίνω, το κορμί μου υδρωμένο. Κάνω τρίπλα και σουτάρω, καταφέρνω να σκοράρω. Τα κουνάκια και ψαλίδια τρομινιά, κλωτσιά στα πόδια και πόδια. Με κοιτάζει η Σουλτάνα, βάζω γκολ με σουτ μπανάνα. Συνείδησή μου, συνείδησή μου φοβούνται την επιθέση μου. Συνείδησή μου, συνείδησή μου παθαίνουν πλάκα όλοι μαζί μου. Συνείδησή μου. Εδώ είμαι σε ηλικία 17 χρονών, στην τρίτη λυκείου. Περιμένουμε στο αεροδρόμιο να φύγουμε πενταήμεροι για Κέρκυρα. Η Ολυμπιακή Αεροπορία σας ανακοινώνει ότι η πτήση 216 με προορισμό την Κέρκυρα θα καθυστερήσει 35 λεπτά. Η 216 με προορισμό την Κέρκυρα θα καθυστερήσει 1 ώρα και 50 λεπτά. Δεν θα πετάξουμε ποτέ
δεν θα γνωρίσουμε ουρανούς. Πάμε να φύγουμε γιατί δεν βεγάζουμε άκρη μ' αυτού νους. Δεν θα πετάξουμε ποτέ γιατί μας κάρφωσαν στη γη. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς μόνο στην Ολυμπιακή. Δεν θα πετάξουμε ποτέ. Δεν θα πετάξουμε ποτέ. Δεν θα πετάξουμε ποτέ. Δεν θα πετάξουμε ποτέ. Αχ, καλά. Εδώ πρόκειται για μια περίεργη φάση της ζωής μου. Είμαι περίπου 30 χρονών. Έχω αρχίσει να τραγουδάω επαγγελματικά και έχω φάει κόλλημα με μία χοντρή. Το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου έχει μείνει και εγώ στο πάτωμα κοιμάμαι. 8 σπασμένες τάβλες τώρα έχουν απομείνει για να έχω να θυμάμαι. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα που έχω τόσα μωρά, μα γουστάρω εσένα. Μήπως είμαι αλλού, στη μεγάλη μου πλάνη μπήκε μες στο βεσέ, θα βουλώσει λεκάνη. Μάλιστα. Αλήθεια, Νότι, πόσα χρόνια έχεις να δεις τη μάνα σου, γιατί σου έχουμε μια έκπληξη. Τι έκπληξη? Δεν μπορώ να σου πω. Τέλος πάντων, 6 χρόνια, μπράβο. Αλήθεια, από ό,τι είδαμε στο πρώτο βίντεο, μωρό δεν έμοιαζε και πολύ στη μητέρα σου. Καθόλου. Όσο περνούσαν όμως τα χρόνια, έγινε αυτιστός η μάνα μου. Ναι, να δούμε, λες αλήθεια. Ας περάσει μέσα η κυρία Σφαγιανάκη. Μάνα! Νότι! Πόσο όμορφη είναι έτσι, ρε μάνα, ίδια έγινε. Έλα, κάτσε. Συγκινητικές στιγμές, και ακόμα είμαστε στην αρχή. Νότι, να πάμε λίγο πίσω. Θυμάσαι πριν από 20 χρόνια, τότε που είχες πρωτοέρθει στην Αθήνα και έμενε σε ένα υπόγειο κάπου στην πλατεία Κολιάτσου. Τότε βέβαια που τα έφερνες δύσκολα βόλτα, μάλιστα χρόσταγες 6 νίκες στο σπίτι του νοικοκύρη σου και έφυγες μια νύχτα κρυφά για να μην τα πληρώσεις. Πώς δεν θυμάμαι. Έχουμε κοντά μας αυτόν το σπίτι νοικοκύρη, ο οποίος από τότε σε ψάχνει για να πάρει τα λεφτά του. Κύριε Βαγγέλη, έλα μέσα. Έφαγα τη γη. Εδώ είσαι ρε χαμένο και έφαγα τον κόσμο να σε βρω. Κύριε Βαγγέλη, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει. Κάτσε ρε Βαγγέλη, κάτσε να σου πω. Τα λεφτά ρε. Έξι μήνες ανήκια ρε. Μίλα καλά, μίλα ωραία κύριε Βαγγέλη. Τι να μιλήσω ρε, τα λεφτά μου θέλω. Σιγά το αγούρι να πω, σε έβαλα. Άσο με σιγά. Μαμά πες. Τα λεφτά μου ρε. Μαμά πες τα λάβες. Μίλα ωραία σου, λέω εντάξει. Ωραία μίλα ρε. Θα πας κανένα μύτο και θα ψάχνεις κύριε Βαγγέλη. Μπούλωστο, σούπα μπούλωστο. Σε παρακαλώ πρόσεξε γιατί. Μαμά, μαμά γαράρισε, εντάξει. Λοιπόν, κανόνισε, δεν ξέρεις ποιο μιλάς. Εντάξει. Συγκινητικές ανθρώπινες στιγμές ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Στο επόμενο επεισόδιο, άλλος ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Σάκης Δρουβάς, θα είναι κοντά μας, ο οποίος θα αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής και της παιδικής του ηλικίας. Yeah! There is dancing out there. If it's something we can't share, we can't steal it. And that's what's said a woman. She moves through the line, controlling my mind and my soul. When you reach out for me, girl, and the feeling is right, I can stand that fever night. Living on the music so fine, born on the wind, making it mine. Night fever, night fever, we know how to do it. Feel like forever, baby, don't you know? That night fever, night fever, we know how to show it. I'll even never, baby, don't you know? The heat of our love, don't need no help for us to make it.
Τι τα πιούμε? Μια μπύρα. Με αφρό ή άνευ αφρό? Με αφρό. Έφτασε. Ορίστε. Σου είπα με αφρό. Περίμενε. Τον αφρό το βάζουμε παρουσία του πελάτη. Έτοιμοι. Αχαλαλά. Άντε με τις υγείες σου. Ωχ, η κοιλιά μου, ένα γιατρό ρε παιδιά. Να σου πω, υπάρχει ένας γιατρός εδώ στο πλατό, αλλά δεν σου συνιστάω να πας. Γιατί τι θα πάθω? Τι θα πάθεις, κοίτα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Σοβαρά, τι ηλικίες είναι, 3 ετών και τι ακριβώς έχει καταπιεί? Α, δεν ξέρετε. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, συνήθως τα μικρά παιδιά πνίγονται με καρφιά, βελόνες, καρφίτσες, κέρματα, κλειδιά, βόλους, χάντρες, κουλαρίκια, τσιμπιδάκια, συνδετήρες, καπάκια, κουμπιά, στραγάλια, καρύδια και αναπτήρες. Βρείτε περί τίνος πρόκειται και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που προανέφερα, τηλεφωνήστε μου αμέσως για να το προσθέσω. Σεστός. Δόκτωρ Ζιβάνγκο, ο κύριος θέλει να σας δει. Γιατί, δεν έχει ξαναδεί γιατρό από κοντά? Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν αισθάνεται καλά και θέλει, λέει, να του κάνετε μια εξέταση. Γραπτή ή προφορική? Α, σωστός. Κάθισε, αγαπητέ μου. Πώς σε λένε? Σταύρο. Α, εσύ είσαι ο Σταύρος. Για βήξε. Για φτερνίσου. Για κάνει την κότα. Για κάνει την πάπια. Μα τι σχέση έχουν όλα αυτά, γιατρέ? Καμία σχέση, απλά μου έχουν πει ότι κάνεις πολύ καλές μιμήσεις και ήθελα να σ' ακούσω. Σωστός. Ωραία. Δεν μου λες που πονάς? Χαμηλά. Πολύ χαμηλά, γιατί δεν μπορώ να σκύψω, πονάει η μέση μου. Αλήθεια, είχες ποτέ σου πρόβλημα με τη σκολικοειδίτιδα? Με τη σκολικοκοδίτιδα? Μόνο όταν προσπαθούσα να την προφέρω. Σωστός. Καταρχήν σε βλέπω πολύ αδύνατο. Τρως καθόλου? Αμέ, πώς δεν τρώω. Δηλαδή, τι ακριβώς έχεις φάει σήμερα, να δούμε μήπως πρόκειται για καμία τροφική δηλητηρίαση. Σήμερα έφαγα 2 ομελέτες, 5 σουβλάκια, 3 κρουασάν, 1 σάμαλι και 1 μαλλί της γριάς. Μήπως η γριά ήταν άλουστη? Σωστός. Και να φανταστείτε ότι ακόμα πεινάω, γιατρέ. Α, μην ανησυχείς, αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλά έχεις ταινία. Τι ταινία? Το ρόδα τσάντα και κοπάνα νούμερο 3. Πού να ξέρω, αγαπητέ μου, για να δω τι ταινία είναι, πρέπει να κόψω εισιτήριο. Σωστός. Μα τι λέτε, γιατρέ, τι ταινία? Να σου το πω πιο απλά. Η ταινία είναι ένα παράσιτο του γένους των πλατιενμύνθων, της τάξεως των κεστοδών, η οποία βρίσκεται στο έντερο και τρώει ό,τι τρως, με αποτέλεσμα εσύ να μην παίρνεις ούτε γραμμάριο. Και τι θα κάνω, γιατρέ? Μία λύση υπάρχει για να μην τρώει η ταινία το φαΐ σου. Να της δίνεις λεφτά να πηγαίνει να τρώει έξω. Σωστός. Δεν λες πάλι καλά που έχεις μόνο μία ταινία? Τις προάλλες
Είχε έρθει ένας ασθενής, ο οποίος είχε πολλές ταινίες. Αυτό δεν ήταν στομάχι, ήταν το Village Center. Σωστός. Πάντως δεν πρέπει να ανησυχείς καθόλου. Να, και ο κύριος από εδώ έχει ταινία. Μόνο που η δική του είναι ταινία μικρού μήκους. Σωστός. Σε αυτό. Όχι. Σε αυτό. Ούτε. Σε αυτό. Το σημείο λοιπόν, The Several Show, yeah, έφτασε στο τέλος του. Το επόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός, μετά εγώ και μετά όλοι οι άλλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή σας νύχτα. Μπράβο, μεγάλε, έσκησες.